Σήμερα ταξιδεύουμε με το Alhambra Travel σε μέρη που ο καθένας μας θέλει να επισκεφθεί. Ταξιδιώτες του ονείρου, σαλπάρουμε από τη Ρόδο με τη Louis Cruise και το κρουαζιερόπλοιο Ivory με πρώτο μας προορισμό το νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο, και από εκεί θα πάμε στο Port Said. Στην Αφρικανική Ήπειρο θα περιηγηθούμε το Κάιρο, την πόλη των χιλίων μιναρέδων. Μετά θα πάμε στην Αλεξάνδρεια με την πιο διζαϊνάτη βιβλιοθήκη του κόσμου και από εκεί θα βρεθούμε στο Θεοβάδιστο Σινά, αλλά και στην Ιερουσαλήμ και σε όλους τους Άγιους Τόπους. Φίλες και φίλοι, το Εν Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην ελληνική περιφερειακή τηλεόραση, σήμερα βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου, την πόλη του κεφιού, της διασκέδασης και του κρασιού. Οι κάτοικοι αυτής της πόλης φημίζονται για την αγάπη τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φημισμένες είναι δύο γιορτές που γίνονται εδώ στη Λεμεσό. Η γιορτή του κρασιού κατά τα τέλη του καλοκαιριού, αλλά και οι γιορτές της αποκριάς. Ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος και οι Σταυροφόροι άφησαν τα σημάδια τους στη Λεμεσό και αυτό το βλέπει ο επισκέπτης στο Μεσαιωνικό Κάστρο, κοντά στο παλιό λιμάνι και στο κάστρο του Κολοσσιού, 14 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης. Η Λεμεσός βρίσκεται ανάμεσα σε δύο φημισμένα βασίλεια της αρχαιότητας, την Αμαθούντα στα ανατολικά και το Κούριο στα δυτικά. Κοντά στο Κούριο βρίσκονται τα ερείπια του ιερού του Απόλλωνα Ηλάτη, θεού των δασών. Η Λεμεσός είναι επίσης γνωστή ως κέντρο κρασιού. Πίσω από τους λόφους του Τροόδους υπάρχουν τα περίφημα κρασοχώρια. Σε μεγαλύτερο υψόμετρο υπάρχουν τουριστικά θέρετρα όπως οι Πλάτρες, επίσης εκκλησίες και μοναστήρια όπως για παράδειγμα η Τροοδίτισσα. Το επόμενο πρωί μας βρίσκει στο Port Said. Από εδώ αρχίζει η Διόρυγα που είναι στην είσοδο της Μεσογείου και καταλήγει στο Σουέζ που βρίσκεται στο μυχό του ομώνυμου κόλπου της Ερυθράς Θάλασσας. Να προσθέσουμε πως η Μεσόγειος και η Ερυθρά Θάλασσα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους υψομετρική διαφορά.
Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, στο Εν Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην ελληνική περιφερειακή τηλεόραση σήμερα βρίσκεται στο Port Said. Είναι μια πόλη της Αιγύπτου που είναι πασίγνωστη για τη διόρυγά της. Είναι η μεγαλύτερη διόρυγα στον κόσμο και έχει μήκος 168 χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο πλάτος της σε ορισμένα σημεία φτάνει από 160 έως 200 μέτρα και το βάθος της είναι 11 μέτρα και 60 εκατοστά. Η διόρυγα αυτή έχει μεγάλη σημασία γιατί ενώνει την Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα. Έφτασε τότε τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα στην κατασκευή της εργάστηκαν και πολλοί Έλληνες 12 νήσοι από την Κάσο και το Καστελόριζο, οι οποίοι από τότε εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Port Said.